Συντρόφισσες και σύντροφοι, την ίδια ακριβώς στιγμή όμως η κυβέρνηση δεν εξασκείται μόνο στον αυταρχισμό. Προχωρά και στο ξεπούλημα και μάλιστα με ταχύτητα τους ρυθμούς της δημόσιας περιουσίας. Το κάνει για να εμφανίσει κάποια οικονομικά αποτελέσματα στην Τρόικα, η οποία αναμένεται το επόμενο διάστημα να συνεχίσει να έχει τις ίδιες επιθετικές διαθέσεις. Έτσι, μετά την πώληση του ΟΠΑΠ, με εξαιρετικά προβληματικούς όρους, εξευτελιστική τιμή και διαδικασίες που μυρίζουν από χιλιόμετρα μακριά διαπλοκή, βγαίνει στο προσκήνιο και η ΔΕΗ τώρα. Και εδώ δεν πρόκειται απλώς για μια εταιρεία που εξασφαλίζει κέρδη για το δημόσιο, όπως στην περίπτωση του ΟΠΑΠ. Πρόκειται για την ιδιωτικοποίηση ενός δημόσιου αγαθού. Οπουδήποτε στον κόσμο συνέβη κάτι αντίστοιχο, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών έπεσε δραματικά. Τα τιμολόγια κατανάλωσης αυξήθηκαν και ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο το πιο αδύναμο κομμάτι της κοινωνίας και το πιο πιεσμένο, έχασε την πρόσβασή του στο παρεχόμενο αγαθό. Στη γειτονική Βουλγαρία, και έχει σημασία να το αναφέρουμε, διότι το μνημόνιο αναφέρει ξεκάθαρα, έχει ξεκάθαρα ως στόχο να μας εξομοιώσει με τις συνθήκες στη γειτονική χώρα. Στη Βουλγαρία, λοιπόν, το κόστος του ρεύματος μετά τις ιδιωτικοποίησεις υπερβαίνει πλέον κατά πολύ τις οικονομικές δυνατότητες ενός μέσου νοικοκυριού. Δημιουργείται έτσι το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας, που είναι η βασική αιτία για τις πρόσφατες αναταραχές στη γειτονική χώρα που έριξαν και την κυβέρνηση. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό είναι το μοντέλο που προωθούν και για την Ελλάδα. Με κινδύνους σοβαρούς τόσο για τα νοικοκυριά, όσο όμως και για τις επιχειρήσεις οι οποίες υποφέρουν και κλείνουν από το κόστος ενέργειας. Και σειρά έχει το νερό. Ένα αγαθό πιο πολύτιμο και ακόμα πιο αναγκαίο από την ηλεκτρική ενέργεια. Μέσα σε συνθήκες πρωτοφανούς κοινωνικής ανεργίας, με την ανεργία κοινωνικής δυστυχίας, με την ανεργία να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, τα νοικοκυριά να μην μπορούν πλέον να ανταποκριθούν σε βασικές τους ανάγκες και τη φτώχεια να ξεπερνάει όλα τα ρεκόρ, έχουν αποφασίσει να ξεπουλήσουν βασικούς τομείς της οικονομίας που αφορούν στρατηγική σημασία, που αφορούν την ενέργεια ή το νερό, που αφορά τη δημόσια υγιεινή. Και εμείς οφείλουμε να είμαστε ξεκάθαροι. Το είπα προχθές, την προηγούμενη Δευτέρα, όταν με προσκάλεσαν εθιμοτυπικά να χαιρετήσω το συνέδριό τους, ο ΣΕΒ, ο Σύνδεσμος των Βιομηχάνων. Παραλήφθηκε, διότι τα μέσα ενημέρωσης ανέδειξαν τις αναφορές τους κλασικούς, στον Μάρξ και στον Λένιν. Δεν κακό αυτό. Κακό είναι ότι παραλείπεται διαρκώς η ουσία των πραγμάτων. Εξήγησα λοιπόν ότι δεν νοείται κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ιδιωτικοποίηση του νερού. Ότι δεν νοείται κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ιδιωτικοποίηση στρατηγικών τομέων της ενέργειας της οικονομίας. Και ότι όσοι σχεδιάζουν ότι θα πάρουν κοψοχρονιά, φιλέτα στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας, ιδιαίτερα δε σε στρατηγική σημασία οργανισμούς, στη ΔΕΗ και στην ΕΙΔΑΠ, ας μάθουν να λογαριάζουν με τον ξενοδόχο και όχι χωρίς. Και ο ξενοδόχος είναι ο λαός. Έχουμε υποχρέωση και θα βρούμε τον τρόπο με θεσμικές τομές και μεταρρυθμίσεις, ακόμα και αν αυτές οι ιδιωτικοποίησεις προχωρήσουν, να τις αντιστρέψουμε. Θα δώσουμε τη μάχη να τις ανατρέψουμε, να μην περάσουν. Αλλά ακόμα και αν προχωρήσουν, είναι η απόλυτη δέσμευσή μας απέναντι στον ελληνικό λαό
ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και λαιλατημένος δημόσιος τομέας και η αδυναμία του κράτους να παρέχει στοιχειώδεις υπηρεσίες πρόσβασης στα αγαθά όπως είναι το νερό και η ενέργεια είναι έννοιες ασυμβίβαστες. Και μέσα σε αυτές τις συνθήκες, φίλες και φίλοι, ο Πρωθυπουργός της χώρας, συντρόφισσες και σύντροφοι, οργανώνει πομπόδεις όσο και αβέβαιες επενδυτικές εκστρατείες στην Κίνα, προσπαθώντας να πουλήσει υποδομές και κομμάτια δημόσιας περιουσίας, ονομάζοντας μάλιστα την τακτική αυτή προσέλκυση επενδυτών. Στην πραγματικότητα, το όραμα της κυβέρνησης είναι η κινητοποίηση της οικονομίας, η μετατροπή ολόκληρης της χώρας σε μια τεράστια ειδική οικονομική ζώνη, με μισθούς εξαθλίωσης, με ανύπαρκτη προστασία του εργαζόμενου, με αφορολόγητα κέρδη για τους επιχειρηματίες, με μηδενική προστασία του περιβάλλοντος. Οι εταίροι της χώρας δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για αυτή την εξέλιξη, διότι αυτό είναι το συνολικό σχέδιό τους για την οικονομία του Νότου και αργότερα για όλη την Ευρώπη. Οι αλλαγές που προωθούνται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ίσως μεγαλύτερης σημασίας από εκείνες που ακολούθησαν την πτώση του τείχους και πρέπει να συναντήσουν τη στεναρή και συντονισμένη αντίσταση των λαών της Ευρώπης. Ένα πανευρωπαϊκό μέτωπο, αποφασισμένο να υπερασπιστεί την κοινωνική συνοχή και την αξιοπρέπεια της εργασίας. Πρέπει να σταματήσουν τη λαιλασία με οργανωμένη αντεπίθεση της κοινωνίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Η κοινωνία πρέπει να σταθεί στα πόδια της, όρθια, και να δυναμώσει τη φωνή της. Και η ευθύνη για κάτι τέτοιο σε πολύ μεγάλο βαθμό πέφτει πάνω μας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ούτε το μνημόνιο τελειώνει, ούτε η χώρα βγαίνει από την κρίση, ούτε φως στο βάθος κάποιου τούνελ αχνοφέγγει. Η λαιλασία της ζωής, της αξιοπρέπειας και της προοπτικής του λαού μας θα συνεχίζεται επάπειρον μέχρι ότου ο ίδιος ο λαός βάλει τέρμα σε αυτή τη διαδικασία. Και ο τρόπος για να μπει τέρμα είναι μια αντεπίθεση της κοινωνίας για την υπεράσπιση της δουλειάς, των δημόσιων αγαθών, για την ανάπτυξη που θα αφορά το κοινωνικό σύνολο και όχι μια περιορισμένη και κλειστή ελίτ, η οποία ούτε καν φορολογείται στη χώρα. Για μια ανάπτυξη που θα υπουλώσει τις πληγές του μνημονίου, όχι για την άνεργη ανάκαμψη που θα τις κάνει μόνιμες αυτές τις πληγές. Για να σταματήσει, αυτή η αιμορραγία της μετανάστευσης του πιο δυναμικού κομματιού της κοινωνίας, των νέων επιστημόνων και ερευνητών, για να μείνουν εδώ και εμείς πρέπει να απευθυνθούμε στους νέους επιστήμονες και στους νέους ερευνητές, σε αυτούς που σήμερα η χώρα τους δείχνει το πιο άγριο πρόσωπο και τους διώχνει, σε αυτούς που έχουν τελειώσει τα ελληνικά πανεπιστήμια που τόσο πολύ τα έχουν δυσφημίσει, αλλά γίνονται δεκτοί στα καλύτερα πανεπιστήμια, στη Γερμανία, στην Αμερική. Πρέπει να απευθυνθούμε σε αυτούς και να τους ζητήσουμε να μείνουν στη χώρα και να προσπαθήσουμε μαζί να αλλάξουμε αυτή την πραγματικότητα. Να ξαναχτίσουμε μια κοινωνία δικαιοσύνης και προοπτικής και να παλέψουμε για το αυτονόητο δικαίωμα όλων στην κοινωνική αξιοπρέπεια. Για να σπάσουμε μια και καλή αυτό το κλίμα της ιτοπάθειας και της απογοήτευσης, το κλίμα των χαμηλών προσδοκιών. Χρειάζεται ενότητα, αισιοδοξία και πείσμα, χρειάζεται διαρκής αγώνας. Χρειάζεται πάθος ασίγαστο στη στήριξη, την ενδυνάμωση, τη γιγάντωση των δομών αλληλεγγύης που καλούνται να επουλώσουν τις μνημονιακές πληγές του λαού μας. Χρειάζεται μια τεράστια κλίμακα κοινωνική αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα. Μια οργανωμένη και αποφασιστική αντεπίθεση της κοινωνίας. Και ακριβώς στο προσκήνιο των κοινωνικών αντιστάσεων και της αλληλεγγύης χρειάζεται να συγκροτηθεί και να οργανωθεί
μια νέα κοινωνική πλειοψηφία που θα διεκδικήσει την απαλλαγή της χώρας από το μνημόνιο, ανοίγοντας τον εναλλακτικό δρόμο. Και εδώ ακριβώς είναι το καθήκον του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα καθήκον στο οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να ανταποκριθούμε. Καλούμαστε να δώσουμε τον αγώνα σε πολλά μέτωπα. Καλούμαστε να ξαναζωντανέψουμε την ελπίδα και να φέρουμε πιο κοντά την προοπτική μιας ριζικά εναλλακτικής λύσης. Και θέλω να είμαι σαφής. Όσοι πιστεύουν ότι για το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ο εύκολος δρόμος να πάρει απλά τη θέση υφιστάμενων δομών στο πολιτικό σύστημα σε μια διαρκή εναλλαγή πάνω στο ίδιο πλαίσιο γελιούνται. Ο ΣΥΡΙΖΑ ή που θα ανατρέψει ριζικά τις δομές ή που θα αντικαθαστήσει αυτό το σάπιο καθεστώς ενός δικοματισμού που εναλλάσσονταν πάνω στις ίδιες ράγες του νεοφιλελευθερισμού ή που δεν θα μπορέσει να επιβιώσει. Για μας είναι σαφής αυτή η προοπτική. Πρέπει όμως να εμβαθύνουμε.